You and me are on the same goal. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο θα είναι σε αυτό το πέρα το look που βλέπετε. Είναι ένα φθινοπορεινό look. Εγίνες κυρίως αποχρώσεις. Γιατί όταν βγαίνω για καφέ, αυτό το make-up θα επιλέξω να κάνω. Δεν θα επιλέξω κάτι πιο βαρύ. Θέλω να είναι έτσι ανάλαφρο. Αν σας άρεσε αυτό το look, μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε ακριβώς πώς το έκανα. Ξεκινάω λοιπόν το make-up μου. Είναι στην απόχρωση dark. Δεν ξέρω γιατί. Όσο δεν φαίνεται λόγω του φωτισμού, είναι απόχρωση dark. Στη συνέχεια, όπως είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, θα σας το έχω κάπου εδώ να το δείτε. Ένα concealer covery που τα πήρα από το Dustin Cream. Μου άρεσε τελικά. Είχε καλή διάρκεια. Και θα το χρησιμοποιήσω τώρα. Πάντα σε τριγωνάκι έχουμε πει. Βάλω και εδώ. Εδώ στο σπυράκι. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την πούδρα από τα H&M. Στη συνέχεια θα ξαναχρησιμοποιήσω την πολύ μικρή παλέτα Very Me από την Oriflame. Έχει κυρίως και smokey eyes, αλλά έχει και κάτι ωραίες nude αποχρώσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιήσω εγώ σήμερα. Θέλω το make-up μου πάντα να είναι ανάλαφρο, δεν θέλω να φαίνεται ότι φοράω 500 σκιές. Δεν μου αρέσει αυτό και επειδή η μπλούζα που θα φορέσω είναι αυτή εδώ, με αυτά τα κροκοδυλάκια, το στυλ της είναι έτσι λίγο πιο κυριλέ. Έχει και ένα άνοιγμα μπροστά. Βάζω μια πάρα πολύ ωραία βάση στα μάτια μου. Ωραία, και θέλω λίγο να πάρω και ένα πιο σκούρο καφέ για να γεμίσω εδώ. Τώρα θα πάρω το bronzer μου από τα H&M και θα τοποθετήσω λίγο εδώ. Τώρα θα πάω στα μάτια να κάνω το eyeliner μου. Δεν το πετυχαίνω ποτέ καλά, μα ποτέ. Και εδώ θέλω να είναι μια ίσα που ακουμπάει γραμμή. Και τώρα σκάμε τα φρύδια μας. Θα κάνω το περίγραμμα. Στη συνέχεια θα πάω με αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, την οποία την έχω δείξει σε άλλο ένα βίντεο μου. Πάτε να το δείτε και εκείνο. Θα σας το έχω κάπου εδώ στην οθόνη. Θα χρησιμοποιήσω από αυτήν την παλέτα την πιο σκούρη απόχρωση για να γεμίσω τα κενά. Θα χρησιμοποιήσω ακόμη την πιο ανοιχτή απόχρωση που είναι για καμουφλάζ από αυτήν την παλέτα. Και θα κάνω λίγο το κομμάτι όπως είναι. Στη συνέχεια θα πάρουμε το highlight, το οποίο το είχα δείξει και αυτό το highlight σε εκείνο το βίντεο. Θα το δείτε πολλές φορές γιατί το λάτρεψα. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει. Είναι τόσο φυσικό και ταιριάζει με όλες μου τις σκιές. Στις βλεφαρίδες μου λοιπόν, θα πρέπει να τις πιάσω πρώτα. Θα τις γυρίσω πρώτα, όπως πάντα. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη μάσκαρα από την Oriflame. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω άλλη μία από την Oriflame πάλι μάσκαρα, η οποία μου τις διαχωρίζει στο full, γιατί δεν ξέρω αυτή τη φορά τι έγινε και ενώθηκα. Μάλλον είχε πολύ υλικό. Έλα καλό μου. Επίσης αυτό το βουρτσάκι είναι τέλειο, γιατί από την κάτω μεριά έχει κάτι τριχούλες πολύ λεπτές που είναι για την κάτω μεριά και είναι τέλειο. Αυτό το βίντεο μου ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αφήστε ένα μεγάλο like και κάντε subscribe. Θα υπάρχει κάπως στην οθόνη το εικονίδιο μου για να μπορέσετε να το κάνετε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.